Μελανός στίγμα ήταν η χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πελοποννήσου για τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που πήραν απόφαση να μην στηρίξουν την κινητοποίηση που κάνει ο Δήμος Πατρέων μαζί με δεκάδες άλλα εργατικά σωματεία και άλλους λαϊκούς φορείς με θέμα μέτρα, τώρα μέτρα ανακούφιση των ανέργων. Συγκεκριμένα στις 3 του μήνα, 3 του Απρίλη με 10 του Απρίλη, μεγάλη πορεία ανέργων και των οικογενειών τους από την Πάτρα θα διαβεί τη Βόρεια Πελοπόννησο και θα καταλήξει 10 Απρίλη στο Σύνταγμα. Τα αιτήματα της συγκεκριμένης κινητοποίησης που έχουν αγκαλιάσει ο σύσσωμο τον πατραϊκό λαό είναι μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους, κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας, κανένας πληστηριασμός σε σπίτι άνεργου, κανένα σπίτι άνεργου χωρίς φως, νερό, σταθερό τηλέφωνο. Είναι αιτήματα για προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, ειδικά γιατρών και νοσηλευτών, που έχουν αυτά τα χάλια που έχουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας, για προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών που λείπουν από πολλά σχολεία. Είναι η απέτηση για έργα υποδομών αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας, έτσι ώστε να καλύπτουν λαϊκές ανάγκες. Είναι τα βασικά αιτήματα που η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου αρνήθηκε και να χαιρετήσει αυτή την κινητοποίηση και να υιοθετήσει αυτά τα αιτήματα. Εξαντλήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε κοκορομαχίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για το ποιος, η κυβέρνηση, η περιφέρεια ή οι δήμοι θα διαχειριστούν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που είναι το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων, για το ποιος από όλους αυτούς θα είναι αυτός που θα παραδώσει, θα υπογράψει την απόφαση παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων αυτού του τόσο κερδοφόρου τομέα στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στους καπιταλιστές. Την ώρα λοιπόν που στο Περιφερειακό Συμβούλιο αρνούνται να στηρίξουν την κινητοποίηση των ανέργων και για μέτρα ανακούφιση των ανέργων και των οικογενειών τους, στα μεσάνυχτα, στις 12 και 10, όλοι μαζί, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν να γνωμοδοτήσουν θετικά για άλλο ένα σύνθετο τεράστιο τουριστικό συγκρότημα στην Ερμιονίδα, για ξεπούλημα 627 στρεμμάτων στο Πόρτο Χέλι σε ιδιώτη καπιταλιστή, όπου θα αναγερθεί σύνθετο τουριστικό συγκρότημα. Πεντάστερα ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, γκολφ, ακόμα και ιδιωτικό αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι την ώρα που η εργατική λαϊκή οικογένεια φογκάει, αυτοί στο Περιφερειακό Συμβούλιο νοιάζονται για το πώς τα γνωμοδοτούν, θα παίρνουν αποφάσεις υπέρ των καπιταλιστικών συμφερόντων. Είναι καιρός τα λαϊκά στρώματα να βγάλουν συμπεράσματα από τη στάση αυτών των δυνάμεων σε όλα τα όργανα και η πρώτη και καλή απάντηση θα ήταν όλοι μαζικά οι δυνάμεις, ο κόσμος που είναι στη Βόρεια Πελοπόννησο αλλά και τους άλλους νομούς να συστρατευτούν με αυτούς που παλεύουν για μέτρα ανακούφιση των ανέργων με μια ώρα πορεία, μια μέρα, μια εβδομάδα, όσο αντέχει ο καθένας. Είναι μια καινοτόμα κινητοποίηση που κατά τη γνώμη μας πρέπει να στηριχθεί πλατεία του λαού. Κύριε Κοντικά, θα μας κάνετε ένα σχόλιο για το θέμα ότι δεν συζητήθηκε το θέμα με τους πρόσφυγες και ένα σχόλιο για το θέμα των χωματερών. Χθες υπήρξε κόντρα, ένταση, έτσι γενικά μια αναταραχή και αναστάτωση στο περιφερειακό για τις χωματερές. Να αρχίσω από το δεύτερο. Υπήρξε κόντρα και αναστάτωση για τις χωματερές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως από κοινού η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κεντροαριστερή της παράταξης του κ. Αλευρά ψήφισαν και τα τεύχη δημοπράτησης και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ με την εργολαβία που ήδη τώρα κινείται. Μαζί τα ψήφισαν στην Οικονομική Επιτροπή. Και λέγαμε εμείς ότι εδώ που φτάσανε τα πράγματα να χαθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ, να μην προχωρήσουμε με αυτή τη διαδικασία, να προχωρήσουμε. Ας τα λέγαμε εμείς στην Οικονομική Επιτροπή, οι άλλες δυνάμεις, όταν δεν υπάρχουν κάμερες, ομονοούν. Όταν υπάρχουν κάμερες, κοκορομαχούν για να κρύψουν την ταύτισή τους. Και το βασικό ζήτημα με τους ΧΑΔΑ είναι ότι πριν από 6-7 χρόνια η αποκατάσταση 76 ΧΑΔΑ έγινε με μελέτη που έκαναν οι υπηρεσίες και δεν πλήρωσε δραχμή, φράγκο, ο πολίτης, ο Πελοποννήσιος πολίτης. Σε αυτή την αποκατάσταση 1 εκατομμύριο ευρώ πληρώθηκε ο μελετητής. Πριν από 6-7 χρόνια η αποκατάσταση 76 ΧΑΔΑ έγινε με 6 μικρότερες εργολαβίες, δούλεψαν εργολάβοι από την περιοχή και στήχησε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα
Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που θα επιβαρυνθούν από τον προϋπολογισμό, θα λείψουν δηλαδή από άλλους τομείς δραστηριότητες, μιας και το έργο επεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ. Δεν μιλάει κανένας τους γιατί αυτά τα μεγάλα έργα πρέπει να γίνονται από ενιαίο, δημόσιο, κρατικό φορέα που θα έχει την ευθύνη για τις χορδετήσεις, για την κατασκευή, τη λειτουργία και την αποκατάσταση των χώρων. Μόνο τότε μπορεί να έχουμε αποτελέσματα σε όφελος των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος, των κατοίκων και όχι όταν τα παραδίδουμε σε μεγάλους ή μικρότερους εργολάβους, οι οποίοι νοιάζονται κύρια, μοναδικά θα λέει κανένας, για τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Φοβόμαστε, το είπαμε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι μπορεί η Πελοπόννησο τους επόμενους μήνες, το Πάσχα, αργότερα, στην κόντρα που έχει η κυβέρνηση με την περιφέρεια και από κοντά και η Δήμη, που διαγωνίζονται για το ποιος θα παραδώσει τη χρήση των απορριμμάτων, να δούμε σε όλη την Πελοπόννησο τέτοια προβλήματα που είχαμε πριν από 2 χρόνια στην πόλη της Τρίπολης με χιλιάδες τόνες σκουπίδια στους δρόμους. Όταν τσακώνονται για το ποιος θα οικονομήσει πάνω σε αυτό το χρυσοφόρο τομέα, τότε φύγονται και θα βγουν χαμένα τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Όσον αφορά το προσφυγικό που ζητήσαμε και εμείς να μπει για κουβέντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η κυβέρνηση ζήτησε από τις περιφέρειες, ζήτησε και από τον κύριο Τατούλη, να προτείνει χώρους για δημιουργία αυτών των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Εμείς έτσι τα λέμε, δεν είναι ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας. Ο κύριος Τατούλης απάντησε, με ένα γενικόλογα ζήτησε η κυβέρνηση, γενικόλογα απάντησε και ο Τατούλης, είναι το γνωστό παιχνίδι που παίζεται μεταξύ τους. Εμείς απαιτήσαμε να κουβεντιαστεί συνολικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η πλειοψηφία δεν το δέχτηκε. Πιστεύω ότι το επόμενο θα είναι, αν και καλούμε τις παρατάξεις μειοψηφίας να υπογράψουμε και να απαιτήσουμε με τις 17 υπογραφές που διαθέτουμε να έρθει υποχρεωτικά το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οψόμεθα αν θα συμφωνήσουν οι άλλες δυνάμεις. Έχετε ενημέρωση ότι θα έρθουν τις επόμενες μέρες πρόσφυγες στην Τρίπολη? Μα δεν γίνεται να μην έρθουν, είναι δοσμένο ότι θα έρθουν. Ήδη ήρθαν σε κάποια ξενοδοχεία στο Κρανίδι, στην Αργολίτα. Είναι καθαρό ότι θα έρθουν. Το θέμα είναι ότι έρχονται χωρίς σχέδιο και χωρίς μέτρα, έτσι ώστε και αυτοί οι ταλέποροι να μην είναι σε κλειστούς χώρους, στρατόπεδα συγκέντρωση κτλ. Αλλά βεβαίως να μην υφίστανται και ταλαιπώρια και άλλα προβλήματα οι κάτοικοι, γιατί κοινά θα είναι τα βάσανα και για τους πρόσφυγες και για τους κατοίκους των περιοχών όπου θα δημιουργηθούν αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωση.